Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊού που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 2.198, εκ των οποίων 16 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων ανέρχεται σε 607.356, εκ των οποίων 51% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 153 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδια από το εξωτερικό και 1947 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 37, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 14.014 θάνατοι. Το 95% είχε υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 390. Η διάμεση ηλικία τους είναι 65 έτη. Το 82% έχει υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 350 είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 40 είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας 3.024 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών COVID-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 202. Ο μέσος όρος εισαγωγών το 7η μέρου είναι 223 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 39 έτη, ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη. Όσον αφορά την γεωγραφική κατανομή στην περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου εντοπίστηκαν 27 νέα κρούσματα. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπη 17 νέα κρούσματα. Στο νομό τη Ξάνθη 23 νέα κρούσματα. Στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλα 49 νέα κρούσματα και 3 κρούσματα εντοπίστηκαν στη Θάσο. Στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμα εντοπίστηκαν 29 νέα κρούσματα και στο γειτονικό νομό των Σερών 38. Αύξηση του οικού φορτίου κορονοϊού παρατηρήθηκε από την ανάλυση των λιμάτων σε 7 από τι 12 μεγάλε πόλει τη χώρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογία Λιμάτων του ΕΟΔΗ. Στα Ιωάννινα, ιδιαίτερα, παρατηρείται η μεγαλύτερη αύξηση επιδημιολογικού φορτίου, 200%, ενώ οριακέ ήταν οι αυξήσει στο εβδομαδιαίο οικό φορτίο των αστικών λιμάτων στην περιφέρεια Αττικής και στον Βόλο. Αυξημένο ήταν το οικό φορτίο και στην Ξάνθη με συν 31% αλλά και στην Αλεξανδρούπολη με συν 36%. Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλη την χώρα από τι υπηρεσίε τη ελληνική αστυνομία για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγή και περιορισμού τη διάδοση του κορονοϊού. Την 3η 7 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια περισσότεροι από 93.000 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 271 παραβάσεις και πραγματοποιήθηκαν και τέσσερις συλλήψεις, οι εννέα παραβάσεις στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ειδικότερο, όπω αναφέρει η ανακοίνωση τη ελληνική αστυνομία, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη επιβλήθηκε 2.000 ευρώ πρόστιμο σε ολη την επικρατεια περισσοτεροι απο 93000 ελεγχοι και βεβαιωθηκαν συνολικα 271 παραβασεις και πραγματοποιηθηκαν και τέσσερι υγειονομικού ενδιαφέροντο με επιβολή επτάήμερης αναστολή λειτουργία για 6 δύο πελατών χωρί πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσηση και από 300 ευρώ πρόστιμο στου πελάτε. Το κατάστημα αυτό, σύμφωνα με πληροφορίε, αν είναι στην Αλεξανδρούπολη. Την 3η 7 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν 160 δράσει δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 66 περιφερειακών ενωτήτων τη χώρα, στι οποίε διενεργήθηκαν 25.909 rapid test και ανεβρέθησαν 445 θετικά. Από τις 445 περιπτώσεις, οι 203 αφορούν άνδρες και οι 242 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 35 έτη. Τα αποτελέσματα από τα σημεία ελέγχου στον Εύρο έχουν ως εξής. Στο Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης διενεργήθηκαν 261 αρνητικά ράπι τεστ. Στην Ορεστιάδα έγιναν 59 ράπι τεστ και βρέθηκε ένα θετικό που αφορά σε μία γυναίκα 38 ετών. Στο λιμάνι της Καμαριώτισσας, στο κτήμα Μαλαματίνα στην Σαμοθράκη, έγιναν 15 rapid test και βρέθηκαν 4 θετικά που αφορούν σε έναν άνδρα και τρεις γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη. Στον οικισμό των θέρμων στη Σαμοθράκη εντοπίστηκαν 4 αρνητικά rapid test. Στο πρωτοκλήσι έγιναν 25 rapid test και ήταν όλα αρνητικά, ενώ και στη Νέα Βίσα έγιναν 62 rapid test και ήταν όλα αρνητικά.